Έχουμε τη χαρά και την τιμή ταυτόχρονα να φιλοξενούμε σήμερα στη συχνότητά μας τον πρίτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, αλλά ταυτόχρονα ένα ξεχωριστό διεθνώς επιστήμονα, τον κύριο Σπύρο Κίτζιο, και τον φιλοξενούμε ακριβώς όχι για την αίσθηση που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του πάνω στην επισιτιστική κρίση που διαφαίνεται και στην Ελλάδα με πολύ πιο ιδιαίτερα έντονα χαρακτηριστικά, αλλά κυρίως γιατί είναι ένας άνθρωπος που επιμένει ότι ο πρωτογενής τομέας στην πατρίδα μας, Πολωδές στην Κρήτη, είναι κλειδί. Κύριε Κίτζιο, καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας μέρα και χαιρετίσματα στους ακροατές σας στην ωραία Κρήτη. Την Κρήτη που την αγαπάμε και μας στηρίζει όλη την Ελλάδα και με τα αγροτικά προϊόντα, όσοι πλέον ευνοϊκή περιοχή να αναπτύξει στην παραγωγή, αλλά και με τους εξαιρετικούς ανθρώπους που τιμούν την Ελλάδα όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό, με τους επιστήμονες, τις προσωπικότητες που έχουν παράγει σε όλο τον κόσμο. Κύριε Πρίτανη, θέλω να σας ρωτήσω ευθύς εξ αρχής, όλοι μιλούν για την επισιτιστική κρίση 1,5 μήνα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι μόνο πόλεμος ή είναι ένας συνδυασμός γεγονότων που, αν θέλετε, τον πυροδότησε ο πόλεμος έτσι περαιτέρω? Τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Εδώ έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία σαν το τρίτο βινό που έρχεται να συμπληρώσει και να επιτείνει, αν θέλετε, μια λυσίδα γεγονότων. Ποια ήταν αυτά τα γεγονότα? Πρώτα ήταν η πανδημία του κορονοϊού, η οποία βεβαίως διατάραξε πάρα πολύ τις εφοδιαστικές αλυσίδες, διότι δεν μπορούσαν να γίνουν όλες τις μεταφορές. Είχε διάφορα προβλήματα. Βέβαια, ειδικά όσον αφορά την αγροτική παραγωγή και ειδικά στην Ελλάδα, η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από μια αύξηση των εξαγωγών και της παραγωγής τροφίμων. Στη συνέχεια, και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε και να το τονίσουμε πάρα πολύ έντονα, είχαμε το φαινόμενο αμέσως μετά την επάνωδο, όπως έχει συνηθιστεί να λέμε στην κανονικότητα, ότι η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη προσφορά. Μπλόκαραν λοιπόν όλες οι εφοδιαστικές αλυσίδες, η παραγωγή αδυνατούσε να εξυπηρετήσει τη ζήτηση, η οποία επανέκαμψε μετά την πανδημία, την κύρια φάση ας πούμε της πανδημίας, με αποτέλεσμα όλα τα κόστη, κυρίως τα μεταφορικά, αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα το πούμε και μετά όσον αφορά τις ζωοτροφές, τα ενεργειακά κόστη από τα οποία εκπορεύονται όλα τα υπόλοιπα κόστη, και βέβαια και καθ' αυτό διαθεσιμότητα τροφών, διότι η γεωργική παραγωγή δεν μπορεί να πάρει αμέσως μπροστά και να δώσει πάντα τα αναμενόμενα. Βάλτε σε αυτήν την εξίσωση μέσα και μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρο, που είναι η κλιματική αλλαγή. Και όλοι μας έχουμε βιώσει ακραία καιρικά φαινόμενα κατά την τελευταία διετία, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις έχουν δυσμενέστατο αποτέλεσμα πάνω στην αγροτική παραγωγή. Ήρθε λοιπόν τώρα και η ουκρανική κρίση να συμπληρώσει αυτό το προφίλ και έτσι να έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε. Η ουκρανική κρίση μας επηρεάζει σε δύο συγκεκριμένα σημεία πάρα πολύ έντονα. Στο ένα είναι το ενεργειακό, το οποίο ήδη είχε αρχίσει να γίνεται δύσκολο σαν πρόβλημα. Και το δεύτερο βέβαια είναι η άμεση έλλειψη από την αγορά ορισμένων ειδών, το τονίζω μας αυτό, μόνο ορισμένων ειδών, στα οποία η Ουκρανία είναι σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός. Και μιλάμε βέβαια για το μαλακοστάρι, μιλάμε για το καλαμπόκι, μιλάμε και είναι πολύ σημαντικό για τον ηλίανθο και το καθεξής. Τέλος, και κλείνω με αυτό αυτήν την εισαγωγή, ότι έχουμε και ένα θέμα απορρόφησης από το εξαγωγικό εμπόριο των δικών μας προϊόντων, διότι και με τις νέες κυρώσεις που γίνονται και με το κλείσιμο των λιμανιών, ένα μέρος των εξαγωγών μας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, κυρίως προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Και όταν λέμε Ανατολικής Ευρώπης, εννοούμε τις πρώην Σοβιετικές Ένωσες και Ουκρανία, που είναι ένας μεγάλος αγοραστής, και Ρωσία σε ένα βαθμό. Άρα, ουσιαστικά, μένοντας σε αυτά τα είδη που περιγράφετε, κύριε Πρίτανη, με την εμπλοκή λόγω του πολέμου στην Ουκρανία από τη μια, στη Ρωσία λόγω του εμπάργου από την άλλη, που είναι κύριοι σιτοβολώνες, να το πω έτσι σχηματικά. Βεβαίως, ειδικά για την Ευρώπη. Έτσι, ειδικά για την Ευρώπη, ακριβώς. Και το γεγονός ότι στο νότιο ημισφαίριο έχουμε τελειώσει πια με τη συγκομιδή. Όλα αυτά σας δίνουν ένα εκρηκτικό, κατά τη γνώμη σας, μείγμα? Δίνουν οπωσδήποτε εκρηκτικό μείγμα, διότι καταρχήν ένα θέμα που δεν αναφέραμε πριν και πρέπει να αναφερθεί τώρα είναι ότι η Ουκρανία και η Ρωσία αποτελούν και κύριους προμηθευτές ενός πολύ βασικού συστατικού της αγροτικής παραγωγής που είναι τα λιπάσματα. Αγροτούχα και καλλιούχα. Με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα στο να βρούμε και αυτά τα συστατικά της αγροτικής παραγωγής. Δεύτερον, ένα πράγμα το οποίο οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι η γεωργία είναι παγκοσμίως συνδεδεμένη. Και επομένως, κάθε φορά που ακριβένει ή γίνεται δυσέβρετο ένα προϊόν σε μια περιοχή της γης, ειδικά αν αυτό το προϊόν είναι χρηματιστηριακό, τα commodities όπως λέμε, θα ακριβίνει και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της γης παράγεται. Επομένως, το καλαμπόκι το οποίο να αγοράσουμε από κάπου αλλού, ξέρω, από την Αργεντινή για παράδειγμα, από την Αμερική, από τον Καναδά, θα είναι πιο ακριβό σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να δούμε είναι ότι κάθε χώρα επηρεάζεται διαφορετικά.
Επειδή η Ελλάδα είναι γεωρική χώρα, κάτι το οποίο έχουμε υποτιμήσει στο συλλογικό συνειδητό, είμαστε γεωρική χώρα. Έτσι, άρα έχουμε τις δυνατότητες να καλύψουμε τουλάχιστον χώρες ανάγκης. Δεν είναι ελλειμματική στα περισσότερα είδη, είναι λίγο ελλειμματική στο μαλακοστάρι. Έχουμε ένα 50% αυτάρκεια. Δεν είναι το καλύτερο, αλλά οπωσδήποτε μπορούμε με διάφορους τρόπους και μπορούμε να τους συζητήσουμε συνέχεια να καλύψουμε το επόμενο 50%. Στον Ηλία, αφού τα πράγματα είναι καλύτερα, γίνεται καλλιέργεια και εκεί πάλι δεν είμαστε αυτάρκης και χρησιμοποιείται κυρίως το παραγόμενο προϊόν για βιοκαύσιμο και εκεί μπορούμε να δούμε αν αντί για βιοκαύσιμο στραφεί, αν επιδοτηθεί και για χρήση για μαγειρικό λάδι. Έτσι. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε. Άλλες όμως χώρες έχουν πρόβλημα. Ας πούμε, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ισραήλ που δεν καλλιεργούν στάρι, έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουν και εξαρτώνται άμεσα τις αγωγές από τη Ρωσία. Άρα πρέπει άμεσα και σε υψηλή τιμή να βρουν από κάπου αλλού να εισάγουν. Η Ελλάδα είναι πλέον ασματική στο σκληρό στάρι. Αυτό χρησιμοποιούμε για τα ζυμαρικά. Ή το χωριάτικο. Μάλιστα. Άρα δεν είμαστε και σε τόσο άσχημη κατάσταση. Επίσης η Ελλάδα έχει τεράστια τεχνογνωσία και υποδομές για να επανεργοποιήσει τη βιομηχανία ζάχαρης, η οποία στην Ελλάδα δεν είναι πια τόσο σημαντική για τα διατροφικά μας πρότυπα έχουν αλλάξει. Είναι πιο σημαντική σε χώρες του Βορρά και ήδη στη Ρωσία έχουν ελλείψεις. Και εκεί όμως έχουμε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Έχουμε παραγωγούς που μπορούν να προωθήσουν την παραγωγή τους και το καθεξής. Άρα μην τα βλέπουμε όλα σκοτεινά. Σίγουρα υπάρχει μια στενοπόση. Σίγουρα για μερικά είδη θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα όμως και δεν πρέπει να έχουμε πρόβλημα στα είδη στα οποία είμαστε πλεονασματικοί, που είναι τα κυπευτικά και τα φρούτα. Έτσι πέρα αυτό να το τονίσουμε. Το τσάνι λίγο ακριβότερα, ναι, γιατί έχουν αυξηθεί οι συντελεστές παραγωγής. Τα καύσιμα, τα φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα κτλ. Δεν έχουν όμως αυξηθεί 300% πάνω. Άρα να προσέχουμε να μην δικαιολογήσουμε φαινόμενα σκορκέρδειας. Μία λελογισμένη, όπως λέμε, αύξηση του κόστους, του 10%, 15%, 20% αν θέλετε, είναι αναμενόμενη. Αλλά μην πάμε σε φαινόμενα 100%. Άρα, άρα κύριε Πρίτανη, και ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τα προσεγγίζετε. Το γεγονός ότι τα κυπευτικά, οπωροκυπευτικά, η φρούτα έχουμε πλεόνασμα. Σε συνδυασμό με το εμπάργκο της μη διάθεσης, δεν θα έπρεπε να ρίχνει τις τιμές στην εγχώρια αγορά, και το λέω αυτό γιατί σωστά σημειώνετε εσείς την εσχροκέρδη. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Σε λιγότερο από ένα μήνα, το ματσάκι ο άνηθος, τα 100 γραμμάρια περίπου, πήγε στα 0,85 από 0,45. Αύξηση πλέον του 70%. Αυτό δικαιολογείται? Νομίζω πως όχι. Κοιτάξτε, για να μην αδικήσω όλους τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης, θα αναφέρω δύο θέματα. Το ένα είναι που πρέπει να ξεκαθαριστεί και είναι γεγονός: ο παραγωγός δεν εισπράττει το οποιοδήποτε υπερκέρδος. Ο παραγωγός πάντα δουλεύει με ζημιά. Οριακά, αν έχει μεγάλες εκτάσεις, έχει ένα οριακό κέρδος και μόνο οι μεγάλοι παραγωγοί μπορούν να πούν ότι έχουν ένα βιώσιμο, μια βιώσιμη μονάδα. Άρα αυτό να είναι ξεκάθαρο για να μην υπάρχει εξήγηση και παρανόηση στους ακροατές σας και στον κόσμο ευρύτερο ότι οι αγρότες βγάζουν τα τρομερά χρήματα. Δεν το κάνουν. Υπάρχουν βέβαια και ενδιάμεση κύκλοι διάθεσης, έτσι όλοι μεσά που λέμε, με διάφορους τρόπους. Τώρα, υπάρχει περίπτωση, αυτό όμως δεν το γνωρίζω, είναι γνωστό στον ΕΛΓΑ που κάνει τις αποζημιώσεις. Υπάρχει περίπτωση σε μερικά είδη να έχουν πληγεί από τις πρόσφατες θεομηνίες, τον πολύ κακό καιρό που είχαμε. Είχαμε πολλούς κύκλους με θεομηνίες, με χιονοπτώσεις, με πολύ κρύο. Άρα μερικά είδη έχουν πληγεί. Κυρίως είδη που δεν είναι εποχικά. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό μπορεί να ισχύσει οριζόντια για όλα τα είδη. Άρα πιστεύω ότι για τα περισσότερα είδη υπάρχει, τα είδη που είμαστε πλεονασματικοί εννοώ βέβαια, έτσι, ότι υπάρχει. Άρα εκεί πάντα υποκρύπτεται ένα ποσοστό εσχροκέρδειας. Επαναλαμβάνω, δίνω μία μικρή δικαιολογία στον καιρό και μόνο. Και σε μικρότερο βαθμό στην αύξηση των συντελεστών ενέργειας, των φαρμάκων και έτσι, αλλά όχι τέτοια που να δικαιολογεί αύξηση της τάξης του 70% σε μη εισαγόμενα είδη, πάντα τονίζω. Στα εισαγόμενα, εντάξει, είναι μια άλλη ιστορία, αλλά σε μη εισαγόμενα δεν δικαιολογούνται τέτοιες αυξήσεις. Τώρα, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σπύρο Κίτζιο, στην πράξη, ποια θεωρεί ότι είναι τα κλειδιά, τα δομικά προβλήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε? Φερρυππίν, υπάρχει ουσιαστικά κατάλογος εθνικών αποθεμάτων? Ένα, Όχι, δεν υπάρχει. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν θα έπρεπε ιδίως τώρα να είναι πήγουσα σημασίας? 100%. Εμείς εδώ και δύο χρόνια μέσα στην πανδημία του κορονοϊού εκπονήσαμε και μας ιδρύσαμε και ένα κέντρο αντιμετώπισης επιστημικών κρίσεων. Εκπονήσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και καταθέσαμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς για να την υλοποιήσουν, δεν είχαμε καμία απολύτως απάντηση. Τώρα βέβαια η πολιτεία τρέχει για πράγματα που έπρεπε να τα έχει αγκαλιάσει εδώ και δύο χρόνια. Θα πρέπει να καταγραφούν άμεσα από θέματα. Έχει φτιαχτεί μια πλατφόρμα όπου γίνονται δηλώσεις. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Καλό είναι. Όμως
θα πρέπει να γίνουν και επιτόπιοι έλεγχοι. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στο τι δηλώνει ο κάθε έμπορος ή η κάθε βιομηχανία ως προς το τι υπάρχει στα αποθέματα. Και ξέρετε, όποιος έχει αποθέματα σήμερα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για υψηλή κερδοφορία. Πρέπει λοιπόν να γίνουν υποχρεωτικοί έλεγχοι. Άρα πρέπει να στελεχωθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου και να δούμε ακριβώς τι υπάρχει. Δεύτερον, πρέπει να δούμε το μέλλον. Υπάρχουν αποθετικοί χώροι επαρκής. Θέλουμε να έχουμε έναν επαναπροσανατολισμό της γεωργικής ως παραγωγής. Δηλαδή, σε ορισμένα είδη να τα ξανασυνδέσουμε, ήδη έχει γίνει το πρώτο βήμα με το μαλακό στάρι και με το καλαμπόκι. Γίνεται και σε άλλες χώρες. Γίνεται στην Βουλγαρία, γίνεται στην Πολωνία, γίνεται στην Ιρλανδία. Να συνδεθούμε σε επιδοτήσεις, δηλαδή είδη υψηλής διατροφικής αξίας και η διαφορά του κέρδους με το παραγωγό να καλυφθεί με κάποιο τρόπο επιδοτήσεις. Δεν είναι πολύ απλό γιατί και οι Βρυξέλλες εδώ δεν βοηθάνε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό κεντρικό επίπεδο πολύ θετική αντιμετώπιση αυτών των εισηγήσεων. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, ο παραγωγός πρέπει με κάποιο τρόπο να ισοφαρίσει το κόστος του. Άρα στρέφεται προς καλλιέργειες πιο προδοσοφόρες, όπως είναι ας πούμε το βαμβάκι. Αλλά θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ένα μέρος της παραγωγής πρέπει να είναι ένα ελάχιστο απόθεμα εθνικό. Εδώ μπορεί να αξιοποιήσουμε γεύσεις που είναι σε ανάπαυση αυτή τη στιγμή. Και είναι σε ανάπαυση είτε για την υγειαγρανάπαυση, που είναι μια σωστή βιογεωργική πρακτική, είτε δεν χρησιμοποιούνται καθόλου γιατί ανήκουν σε αρχηγούς εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι για παράδειγμα έχουν συνταξιοδοτηθεί και δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την επόμενη γενιά να τις αξιοποιήσει για διαφορούς λόγους. Αυτές λοιπόν οι γεύσεις θα μπορούσαν να μπουν σε ένα εθνικό απόθεμα, δεν μιλάμε βέβαια για κεντρικό σχεδιασμό, έτσι μην παρεξηγηθώ, αλλά με διάφορα κίνητρα να δώσουν μια αποζημίωση ή μια μορφή ενοικίου στους κατόχους και να αποδοθούν σε νέους αγρότες, οι οποίοι θα μπορούσαν να πάνε και να τις αξιοποιήσουν και να τις καλλιεργήσουν. Αυτές οι γεύσεις έχουν υπολογιστεί περισσότερα από 2 εκατομμύρια στρέμματα. Είναι ατεράστιος, μια τεράστια έκταση που θα μπορούσε να μας καλύψει τουλάχιστον στο 50% τις ανάγκες μας στα ίδια αυτά στα οποία είμαστε ελληματικοί. Είστε της άποψης ότι εδώ θα έπρεπε να μπει μπροστά, αν στρατηγικά επιλέγουμε επί ουσίας, το ακούμε χρόνια από όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά στην πράξη δεν το βλέπουμε και δεν ξέρω κανέναν. Ακόμη και η λεγόμενη δημόσια αιγαία που πρέπει να είναι γύρω στα 9 εκατομμύρια στρέμματα, αν δεν κάνω λάθος, εγκατελειμμένοι. Εννοείται. Απόλυτα. Εννοείται. Μα τι λέμε τώρα. Σφαλώς. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι γεωργική χώρα. Ο γεωργικός τομέας είναι πάρα πολύ ισχυρός. Και να σας πω κάτι, υπάρχει μια άλλη χώρα που δεν έχει ούτε κατά διάνοια τα δικά μας πλεονεκτήματα. Και μιλούσα για την Ολλανδία. Η Ολλανδία λοιπόν έχει μια πολύ ισχυρή γεωργική παραγωγή και βέβαια πολύ ισχυρό παγκόσμιο εμπόριο, γιατί έχει τα λιμάνια κτλ. Και κάνει τη γεωργική της παραγωγή μέσα σε θερμοκήπια, της κοστίζει ενεργειακά πάρα πολύ να το κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η Ελλάδα που είναι ευλογημένη χώρα από άψη εδαφοκλιματικών συνθήκων θα έπρεπε να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην αγροτική της παραγωγή. Επινυχτήκατε δύο παράγοντες, κύριε Κίτζιο, και έχουν ενδιαφέρον να τους δούμε και στην πράξη. Είτε αφορά τα λιπάσματα, είτε αφορά και τις ζωοτροφές. Για παράδειγμα, άκουσα εδώ τους προέδρους των αγροτοκτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης να λένε ότι καλαμπόκι τέλος, καλαμπόκι τέλος. Δεν θα πάω εγώ στα βαριά ζώα. Θα πάω στο πιο απλό. Σημαίνει αύξηση στη τιμή του αυγού και του κοτόπουλου. Δεν είναι. Προφανώς, αλλά να σας πω κάτι. Εντάξει, τώρα το καλαμπόκι για το πτηνό είναι ένα βασικό συστατικό. Αλλά γενικότερα οι ζωοτροφές. Οι ζωοτροφές υπάρχουν και εναλλακτικές καταρχάς. Εναλλακτικές είναι τα ψυχανθή, τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται, χρησιμοποιεί το τριφύλι, η μυδική, χρησιμοποιεί τη σόγια. Στην Ελλάδα έχουμε και πολύ καλά προσαρμοσμένες δικές μας ποικιλίες και φυτά. Έχουμε το λούπινο, άρα μπορούμε να προωθήσουμε παραγωγή τέτοιων ζωοτροφών. Στο καλαμπόκι θα υπενθυμίσω ότι όταν ήταν συνδεδεμένη η παραγωγή του, κυρίως δεκαετία 80 και 90, είμαστε πρωταθλητές στις αποδόσεις. Έχετε δίκιο. Έτσι, πρωταθλητές στις αποδόσεις. Βέβαια, για να ξαναπιάσουν αυτές τις αποδόσεις, να έχουν μόνο οι σωστές ποικιλίες, και αυτές κοστίζουν τα ευρύδια, πρέπει να βάλουμε και λιπάσματα και το καθεξής. Άρα, θα πρέπει να δούμε ένα μηχανισμό παροχής χαμηλότοκων δανείων στους αγρότες, για να μπορούν να τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Αν δεν πληρώσουν και δεν στηρίξουν τον αγροτικό τομέα, δεν θα πάει μπροστά. Αυτό είναι το κλειδί. Μάλιστα. Βλέπω και κάτι άλλο το οποίο θέλω να τονίσω. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθεί ο αγροτικός χώρος, όπως και άλλοι χώροι της οικονομίας, άλλοι τομείς καλύτερα της οικονομίας, να κάνουν σπατάλη πόρων. Δεν γίνεται πάντα σωστή η διάθεση των πόρων. Μπορούμε λοιπόν να εξοικονομήσουμε πόρους μέσα από τα εργαλεία που μας δίνει η σύγχρονη ψηφιακή γεωργία, η λεγόμενη γεωργία ακριβίας. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε ακριβώς το πόσο πρέπει να λιπάνουμε, πόσο πρέπει να ποτίσουμε. Υπάρχουν νέες ουσίες, οι λεγόμενοι βιοδιαγέρητες, που επιταχύνουν πάρα πολύ την αξιοποίηση των λιπασμάτων. Άρα βάζει λιγότερο λίπασμα και στο ίδιο και καλύτερο αποτέλεσμα. Όλα αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμα, είναι δοκιμασμένα. Αυτό που χρειάζεται είναι με κάποιο τρόπο να φτάσουν στον αγρότη, άρα να επιδοτηθεί η χρήση τους και επίσης να υποστηριχθεί ο αγρότης
συμβουλευτικά από τους γεωπόνους. Έχουμε πάρα πολλούς γεωπόνους, οι οποίοι καιρό είναι να ξαναγυρίσουν στα χωράφια. Θα πρέπει μόνο το κράτος να κάνει ένα σύστημα να προωθήσει τους γεωρικούς συμβούλους, γιατί οι αγρότες μας δυστυχώς, παρά τις πολύ καλές προθέσεις και τον ηρωικό αγώνα που δίνουν, είναι μόνο κατά ποσοστό 6% σε σχέση με ένα μέσο όρο πάνω από 25% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταρτισμένοι στο πώς να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία. Άρα χρειάζεται ο σύγχρονος Έλληνας αγρότης να έχει μαζί του τον ειδικό, τον γεωπόνο, που να του δείξει πώς θα εφαρμόσει αυτά τα εργαλεία, έτσι ώστε με λιγότερο κόστος να έχει το ίδιο και καλύτερο και ποιοτικό και ποσοτικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα θέλω να έρθω στα λοιπάσματα, γιατί ακόμη και αν ο πόλεμος σταματούσε αύριο το πρωί, κυρίως δεν σημαίνει ότι τερματίζονται. Και είναι κομβικής σημασίας. Εδώ τι έχετε να μας πείτε για την εικόνα? Φαντάζομαι ότι οι τιμές έχουν πάει στα ύψη, αλλά πρώτον αυτό, να μας πείτε τι περιπλέκει η υπόθεση και το κεφάλαιο λίπασμα και αν υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Κοιτάξτε, τα λοιπάσματα, πολύ βασικά λοιπάσματα όπως είναι τα αζωτούχα, τα αμμονιακά γενικώς και έτσι, που έρχονται από τη Ρωσία και τα καλλιούχα, σίγουρα θα είναι σε έλλειψη. Άρα, μέχρι να βρούμε εναλλακτικές πηγές, υπάρχουν εναλλακτικές πηγές και σε άλλες περιοχές της γης, θεωρώ ότι θα υπάρξει αύξηση τιμής των λοιπασμάτων. Ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής γεωργίας που είναι ενδιαφέρον να το δει κανείς είναι ότι τα τελευταία 10-12 χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, κάτι που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος, είναι ότι η ελληνική γεωργία υπολοιπαίνεται. Έχουμε μία μείωση της χρήσης των λοιπασμάτων περίπου στο μισό. Άρα τα επιτεύγματα που έχουμε αυτή τη στιγμή ως χώρα στον τομέα της γεωργικής παραγωγής γίνονται με τα μισά περίπου λοιπάσματα. Αυτό τι δείχνει βέβαια? Δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο για πιο ορθολογική χρήση. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε λοιπάσματα. Εκτιμώ ότι μία αύξηση του κόστους λόγω της αύξησης της τιμής των λοιπασμάτων είναι αναμενόμενη. Προσέξτε, με όλους τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, η συνεισφορά στο συνολικό κόστος παραγωγής των λοιπασμάτων είναι γύρω στο 8%. Άρα ακόμη και ένας διπλασιασμός του κόστους της τιμής των λοιπασμάτων δεν θα έπρεπε να επιφέρει αύξηση τελικής τιμής του προϊόντος πάνω από 8-10%. Νομίζω ότι αυτό δίνει μια καλή αρχή, έτσι, ένα καλό μέτρο, το πόσο περίπου εκτιμούμε ότι μπορεί να αυξηθούν τα προϊόντα λόγω έλλειψης λοιπασμάτων. Σίγουρα είναι πρόβλημα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο είναι η ενέργεια και τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά, ειδικά στις ζωοτροφές, είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι είναι περισσότερο από το μισό κόστος. Περισσότερο από το μισό κόστος. Βεβαίως. Επειδή λοιπόν το ενεργειακό είναι κλειδί, από το πώς θα κινήσω το τρακτέρ, πώς θα λειτουργήσω το θερμοκήπιο, και δόξα σε ο Θεός έχουμε πολλές θερμοκηπιακές καλλιέργειες στο νησί, μέχρι όλα αυτά που περιγράφεται. Εδώ τι πιστεύετε ότι θα ήταν η ουσιαστική κέραιη παρέμβαση? Διότι κοιτάξτε, με τις επιδοτήσεις δεν μπορούμε να τραβήξουμε πολύ. Σίγουρα. Σίγουρα όχι. Να σας πω, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ενεργειακή πολιτική. Τώρα δεν είμαι ο αρμόδιος να απαντήσω σε αυτό το θέμα. Αλλά επειδή είμαστε όλοι γνώστες που συμβαίνει, διαβάζουμε, ενημερωνόμαστε, έχουμε και γνωστούς και συνεργάτες σε διάφορα πανεπιστήμια που είναι ειδικότεροι. Πρέπει να αναπτυχθεί, όπως είπε, πρέπει να δοθεί έμφαση στις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Γιατί, για παράδειγμα, το ρεύμα είναι σημαντικό για τη λειτουργία των αρδευτικών δικτύων. Έχουμε μεγάλο κόστος αρδευτικών δικτύων στην Ελλάδα λόγω υψηλού κόστους ρεύματος. Θα πρέπει λοιπόν με κάθε τρόπο να βρούμε τρόπους να έχουμε πιο φτηνό αγροτικό ρεύμα και βέβαια συνολικά και ως χώρα και οικιακό ρεύμα και βιομηχανικό ρεύμα. Τώρα στα αγροτικά ειδικά υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Υπάρχουν ας πούμε τα λεγόμενα agrovoltaics που βάζουμε φωτοβολταϊκά μαζί με καλλιέργειες. Υπάρχουν οι τοπικές ανεμογεννήτριες. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι αυτός που είναι ο αρμόδιος να απαντήσει αυτό, αλλά θεωρώ ότι η ενεργειακή πολιτική είναι ακόμη πιο σημαντική και από την αγροτική πολιτική. Είναι ένα θέμα που πρέπει να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, καταρχάς σε διαβούλευση, να συμφωνήσουν όλοι οι πολιτικοί φορείς σε αυτό και να δούμε τι γίνεται. Διότι θα έχουμε πρόβλημα. Εδώ πρέπει άμεσα να δούμε τι κάνει η Ελλάδα. Πάλι λόγω του κλίματος, ξέρετε, ενεργειακά και αγροτική παραγωγή πάνε λίγο μαζί σε αυτό το θέμα. Είναι ένας χώρος ευνοημένος. Υπό την έννοια όμως, όχι να βάλουμε φωτοβολταϊκά και να ξεριζώσουμε καλλιέργειες. Με προλάβατε, γιατί σε αυτό το μοντέλο πάμε σιγά-σιγά. Όχι. Αυτό δεν μπορεί να δουλέψει. Σε καμία περίπτωση. Δεν θα θυσιάσουν την αγροτική παραγωγή για να βάλουμε φωτοβολταϊκά ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν σε μερικές περιπτώσεις δυνατότητες να τα συνδυάσουμε και αυτά τα δύο. Αυτό είναι καλό. Δεν ξέρω πόσο ακριβώς η τεχνολογία μπορεί να είναι απόλυτα φερέγγια, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν αυτές τις εξελίξεις, κυρίως στον τομέα των αγροβολταϊκών, που μπορεί κανείς να συνδυάσει
πιο υπερυψωμένα τα φωτοβολταϊκά και δίπλα τους και από κάτω σε μερικές περιπτώσεις, χωρίς να παρεμποδίσει όμως η πρόσθεση απόλυτης ηλικικής κοινοβολίας των φυτών. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει ας πούμε στις δεντρώδεις καλλιέργειες. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με την περίπτωση του βιοαερίου. Όπως σας είπα, ήδη καλλιεργείται ηλίανθος και ελαιοκράμβη προς αυτό το στόχο. Άρα μπορούμε να το δούμε και αυτό το στόχο. Είναι σημαντικότατο. Επίσης πρέπει να δούμε όσον αφορά τα μαγειρικά ελαία, επειδή ανέφερα τον ηλίανθο, τι άλλες εναλλακτικές έχουμε. Μαγειρικό έλαιο είναι και το σογέλαιο, είναι και το φινικέλαιο. Δεν τα έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να τα καλλιεργήσουμε. Υπάρχει δυνατότητα. Ειδικά στην Κρήτη μπορούμε να κάνουμε και φινικέλαιο, έτσι να παράγουμε. Φυσικά να μην ξεχνάμε ότι η ακατάλληλη αξία είναι το ελαιόλαδο για μας, αλλά η χρήση όμως είναι άλλο θέμα. Είναι άλλο, κοιτάξτε, το ελαιόλαδο, το οποίο έχει αδικηθεί και το ότι τώρα αυξάνει η τιμή του γιατί χρησιμοποιείται εναλλακτικά προς τον ηλίανθο με λάθος τρόπο, έτσι, λάθος, γιατί το ηλιέλαιο είναι μαγειρικό λάδι για το τηγάνισμα. Το ελαιόλαδο είναι πιο πολύ για νοπή κατανάλωση. Μπορεί όμως να υποκαταστήσει σε έναν βαθμό το ηλιέλαιο. Είναι όμως ευχάριστο το ότι έστω και λίγο αυξάνει τη τιμή του ελαιόλαδου. Γιατί πιστεύω, και αυτό το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια, ότι ο καταναλωτής θα πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν θα φτωχύνει. Προφανώς υπάρχουν και φτωχές οικογένειες, τις οποίες πάντα τις σκεφτόμαστε και τις στηρίζουμε με όλους τους τρόπους. Αλλά δεν θα φτωχύνει πληρώνοντας ένα ευρώ παραπάνω το κιλό το ελαιόλαδο. Ίσα-ίσα που στηρίζει και ένα εθνικό προϊόν. Εντάξει, είναι σημαντικό αυτό. Ανεβαίνει το ελαιόλαδο, γιατί όπως λέμε στην οικονομική επιστήμη, κάθε υποκατάστατο αγαθό θα ακριβένει το αριθμό αγαθό και τα υποκατάστατα ακριβένουν. Δεν μπορεί όμως το ελαιόλαδο να υποκαταστήσει τα μαγειρικά λίπη σε όλα του στην έκταση. Αυτά που θέλουν τηγάνισμα. Επομένως, εκεί πέρα ας δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σωστά. Να πούμε μήπως την έκταση που καλλιεργούμε με ηλίανθο. Είναι και αυτό μια επιλογή. Να αυξήσουμε την παραγωγή του ηλίανθου, να επενδύσουμε λέει, σε καλύτερη παραγωγή. Και ούτω καθεξής. Βέβαια, η χώρα είναι συγκεκριμένη έκταση, οπότε να δώσω και μια όχι ευχάριστη ίσον και καλά νότα, ότι επειδή δεν είμαστε και μια γιγαντίων διαστάσεων χώρα, είμαστε και γιγαντίων δυνατοτήτων, όχι όμως και εκτάσεων. Άρα κάπου κάτι θα κερδίσουμε και θα χάσουμε. Δηλαδή, αν έχουμε πιο πολλά τρόφιμα, μπορεί να μην έχουμε τόσο πολύ ενέργεια. Αλλά θεωρώ πραγματικά ότι για τις ανάγκες της χώρας μπορούμε τον ΑΒ τρόπο να τις καλύψουμε. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, που είναι πολλές απορίες ακροτών, με γρήγορες απαντήσεις. Ναι. Θεωρείτε ότι οι αγρότες μας χρειάζονται μείωση φόρου καυσίμου και επιδότηση αγορά ζωοτροφών και λιπασμάτων σε αυτή τουλάχιστον τη φάση? 100%. 100%. Είναι ξεκάθαρη απάντηση. Ξεκάθαρη απάντηση. Mm-hmm. Όσον αφορά την εισαγωγή ζωοτροφών από άλλες χώρες, χρειάζεται μια έκτακτη επιδοτούμενη ως προς το μεταφορικό σκέλος που μας είπατε ότι είναι αυτό που ανεβάζει τα κόστη? Ναι, γιατί η κτηνοτροφία έχει το χαρακτηριστικό ότι δεν μπορείς να αφήσεις τα ίσα τα ζώα. Δεν είναι όπως είναι η φυτική παραγωγή που αν έχεις πρόβλημα δεν σπέρνεις και κάνεις κάτι άλλο ή το μεταθέτεις. Στην κτηνοτροφία, όπως και για άλλους λόγους, έχουμε φτάσει στο σημείο το κόστος συντήρησης των ζώων να είναι τέτοιο που πολλοί κτηνοτρόφοι αναγκάζουν και τα σφάζουν, ας πούμε, γαλακτοπαραγωγικά ζώα. Εδώ εμείς έχουμε πρώτα παραγωγικά στο Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο και έχουμε τους ίδιους προβληματισμούς. Αν μπορούμε να συντηρήσουμε όλα μας τα ζώα, είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Άρα, ναι, χρειάζεται και εδώ μια επιδότηση. Με κάποιους όρους. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε υπερχρεωμένους αγρότες ή υπερχρεωμένο κράτος, έτσι, αυτό είναι σαφέστατο. Αλλά ειδικά κτηνοτροφία σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πρόβλημα. Δηλαδή, θέλουν εδώ και τώρα τα ζώα στήριξη, κυρίως τα μεγάλα ζώα, αγελάδες κτλ. Κύριε Κιτζιό, επειδή ξέρετε καλύτερα από εμένα ότι ιδίως τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα η ποιότητα είναι σκάλες παραπάνω. Ωστόσο, είμαστε μια χώρα που εισαγάγει πια. Εισαγάγει τα πάντα. Ναι. Ακούω πολλούς που ψάχνουν ακόμη και τα λεγόμενα φυτικά υποπροϊόντα των γαλακτοκομικών, ενώ ακούω τους ειδικούς επιστήμονες να λένε δεν είναι έτσι η διατροφική αξία. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, πού έχει χαθεί το νήμα εδώ? Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι ότι είμαστε μια χώρα μέσα σε ένα διεθνές παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και όχι μόνο σκηνικό. Άρα, εφόσον δεν έχουμε δασμούς προστατευτισμού, και πώς θα μπορούσαμε να το έχουμε αυτό, σήμερα είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχουν όλες τις συμφωνίες εμπορίου. Άρα, αυτό μας δίνει και εμάς τη δυνατότητα κάποια προϊόντα να εξάγουμε σε καλύτερες τιμές από ό,τι θα απολάμβαναν στο εσωτερικό και με τη σειρά μας να εξάγουμε φτηνότερα προϊόντα, ας πούμε, από την Τουρκία, την Κίνα, που εκεί μπορεί να είναι πολύ φτηνότερα στην εσωτερική αγορά. Και η τιμή που τους δίνουν ήταν καλύτερη. Άρα αυτό είναι με τους νόμους του διεθνούς εμπορίου και δεν υπάρχει κάποιο παράξενο σε αυτό. Όσον αφορά όμως ιδιαίτερα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, έχω να πω το εξής. Έχει να κάνει και τις διατροφικές μας συνήθειες.
Τα ελληνικά τυριά είναι βασικά τα άσπρα τυριά που είναι η φέτα, που είναι από εγωπρόβιο, έτσι, καθαρά προϊόν. Εκεί έχουμε κάποια πλεονεκτήματα ως χώρα, διότι οι περισσότερες καλλιέργειες είναι εκτατικές, όχι εντατικές, που σημαίνει ότι βοσκούν. Βεβαίως έχουν και τις ζωοτροφές, αλλά το κόστος τους υπ' αυτή την έννοια είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τον αγελαδινό, το οποίο θέλει μια πολύ εντατική καλλιέργεια και πολύ ψηλό κόστος ζωοτροφών. Άρα, αν είχαμε μόνο τη φέτα και θέλαμε να βασιστούν μόνο στη φέτα ή στο μανούρι, έτσι, και ούτω καθεσής, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Όσον αφορά τώρα τυριά, κίτρινα τυριά τύπου Γκούντα, Ρεγκάτο, ξέρω το όλα αυτά, έχουμε και στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά τυριά. Το κόστος τους βέβαια των ελληνικών, κυρίως αφού προέρχονται από βοηδή, είναι πολύ ακριβότερο από τα εισαγόμενα, διότι οι εκτάσεις και η δυναμικότητα των ελληνικών μονάδων είναι πολύ μικρότερη. Άρα, αναγκαστικά το εισαγόμενο είναι φθηνότερο, που προέρχεται βέβαια από όλες τις χώρες του κόσμου και από ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλες εκτάσεις. Εδώ θα έβλεπα μία αλλαγή της στάσης του καταναλωτή, δηλαδή να ενισχύσει πιο πολύ τον χώριο προϊόν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να έχουμε και καλή παραγωγή δικιά μας και να μην την υποστηρίζουμε. Δηλαδή, λοιπόν, να πάρουμε ένα τυρί το οποίο έρχεται από Ολλανδία, από Βέλγιο, ξέρω από άλλες χώρες και κάνει 5 ευρώ το κιλό, ας πάρουμε το ελληνικό που κάνει 11. Και ας πάρουμε τη φέτα, η οποία είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, ένα τυρί φανταστικό, με τρομερές ιδιώτες στήριξης υγείας, και ας αξιοποιήσουμε αυτό το προϊόν που έχουμε. Είναι σαφέστατο, έτσι. Και κάτι ακόμα, και επειδή μιλάμε και με κριτικούς ακροατές, στην Κρήτη, ξέρετε, εκτός από εξαιρετικά γεωργικά προϊόντα, έχουμε και τον τουρισμό μας. Εδώ πρέπει να υπάρξει πολύ καλή συνεργασία των παραγωγών με τους ξενοδόχους για να θεμελιώσουμε αυτό που λέμε ελληνική διατροφή στα ξενοδοχεία. Είναι ένα θησαυρό που δεν έχουμε αξιοποιήσει ούτε στο 10%. Ελληνικό προϊόν, ελληνικά γεύματα. Δεν είναι μόνο οικονομικοί λόγοι που οθούν βέβαια τους ξενοδόχους πολλές φορές να μην υιοθετούν τα ελληνικά προϊόντα. Είναι και το ότι θέλουν να είναι σίγουροι θα υπάρχει συνέπεια στην παράδοση, ποιότητα κλπ. Ας καθίσουν να τα βρούνε και το κράτος ας παίξει το ρόλο του, ώστε να μπορέσουν αυτά να παντρευτούν και να απορροφά ο τουρισμός, που είναι μια τεράστια βιομηχανία για τη χώρα μας, τα προϊόντα της ελληνικής γης. Είναι πολύ σημαντικό και κυρίως στην Κρήτη. Εμένα σκεφτόμαστε. Κύριε Πρίτανη, χωρίς να σας κουράζω, αντί επιλόγου πάω σε γρήγορα ερωτήματα. Κατά τη γνώμη σας, σε αυτή τη φάση που ζούμε, οι τιμές αυξάνονται κυρίως λόγω του πολέμου ή εδώ παίζει ρόλο, στην Ελλάδα μιλώντας, και η κατάσταση της εσχροκέρδειας? Θεωρώ ότι η εσχροκέρδεια είναι πάντα συντελεστή στην Ελλάδα. Δεν το έχω αποτυπώσει σε στοιχεία, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Επόμενο ερώτημα. Πιστεύετε ότι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παραβιάζουν τους κανόνες για τις εξαγωγές στα σιτηρά? Διότι είναι μια εποχή που ακούμε, θα σας πω τι ακούμε, ότι η Βουλγαρία, ας πούμε, και η Ρουμανία σου λέει εγώ κρατάω για δικό μου απόθεμα. Μα το έκανε ήδη, δεν είναι ναι. Αυτό. Άρα δεν ισχύει η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Καλά, και σε πολλά άλλα θέματα δεν ισχύει. Ορισμένες άλλες χώρες το κάνουν πιο έξυπνα. Ας πούμε, η Γαλλία πρόλαβε και προπόλησε τα αποθέματά της μέσα από συμβόλαια. Νόμιμο, καθόλου, έτσι, δεν έκανε κάτι παράνομο, αλλά δεν είναι και αυτό αλληλεγγύη. Δεν είναι και αυτό αλληλεγγύη. Κατά τη γνώμη σας, ποια θα είναι η χειρότερη κατάσταση αν μπούμε σε μία αλυσιδωτή έκρηξη κρίσεων επισιτιστικών μαζί με τις εφοδιαστικές αλυσίδες, με ή χωρίς τον πόλεμο? Κοιτάξτε, σε κάποια είδη μπορεί να έχουμε πολύ βασικές ελλείψεις. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δηλαδή, αν δεν κάνουμε τίποτα, θεωρώ ότι το με ή χωρίς τον πόλεμο είναι μια μεγάλη ιστορία, γιατί η Ουκρανία είναι ένας βασικός συντελεστής αυτά. Επομένως, αν τελειώσει ο πόλεμος και αν στηθεί στα πόδια της η αγροτική παραγωγή στην Ουκρανία, μπορεί να έχουμε 6 μήνες δύσκολους, αλλά μετά θα ανακάμψουμε. Έτσι, 6 μήνες δεν είναι και κάτι το τρομερό. Εάν όμως την οπαθήσει τόσο πολύ και καταπέσει, εκπέσει μάλλον η γεωργική παραγωγή στην Ουκρανία, ή αν υπάρχει και ακόμη ο πόλεμος, απεφευθέω, αλλά το αναφέρομαι σαν ένα πολύ αρνητικό ενδεχόμενο, τότε θα αρχίσουμε να έχουμε μεγάλα προβλήματα. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα, και σας το ξαναλέω, είναι το ενεργειακό. Αν λοιπόν δεν λυθεί το ενεργειακό πρόβλημα, η ελληνική γεωργία γίνεται μη βιώσιμη, θα βλέπουμε να εγκαταλείπουν το επάγγελμα του αγρότη ακόμη περισσότερο κόσμο, άρα αναγκαστικά θα αρχίσει να μειώνεται και άλλο η εγχώρια παραγωγή. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο κάποια μέρα που να μην είμαστε πια γεωργική χώρα και να πρέπει να εισάγουμε όλα τα προϊόντα. Γιατί το ερώτημα είναι τι θα εξάγουμε σε αυτή την περίπτωση. Και θα είμαστε απόλυτα εξαρτώμενοι. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα που ακόμη δεν το έχουμε ζήσει ευτυχώς.
ότι μπορεί να μην βρίσκουμε ελληνικά προϊόντα στην αγορά. Αυτό είναι ενδεχόμενο σε πολλά προϊόντα μετά από ορισμένα χρόνια, να δε στηρίξουμε τη γεωργική παραγωγή με όποιους τρόπους μπορούμε να συζητήσουμε, να βρεθούμε να έχουμε σοβαρές ελλείψεις και να πρέπει να τις υποκαταστήσουμε με εισαγωγές. Άρα, αυτό είναι για μένα ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Άρα σε αυτή τη φάση ελλείψεις σε ράφια υπερκαταστημάτων πιστεύετε ότι θα δούμε? Μόνο αν υπάρξει πανικός. Μόνο αν υπάρξει πανικός. Έχει σημασία να το λέτε εσείς αυτό. Μόνο αν υπάρξει πανικός. Κοιτάξτε. Ας πούμε τον ηλίαθρο. Διάβασα πολλές φορές για τον ηλίαθρο. Εντάξει, χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί και προβλέψεις από επιχειρήσεις και από σπίτια. Δεν είναι εύκολο εφαρμοστή αυτό που λέω. Έτσι είναι μια ευχολόγιο πιο πολύ. Σε μερικά είδη μπορεί κάποιες ελλείψεις να είναι ρεαλιστικές. Όπως είπα, για παράδειγμα, ανέφερα τον ηλίαθρο, στον οποίο δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα πάντως. Δεν πιστεύω και το λέω με το χέρι στην καρδιά και με κάθε ειλικρίνεια ότι πρέπει να πάμε και να γεμίσουμε το καλάθι μας μέχρι πάνω ψηλά, γιατί αύριο θα κλείσουν τα πάντα. Αυτό το ενδεχόμενο πάρα πολύ δύσκολα θα ισχύει στην Ελλάδα. Mm. Αν ήταν άλλα πράγματα, τα οποία επίσης έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, δηλαδή έχουμε πρόβλημα σε διάφορα σπάνια μέταλλα, σπάνιες γεύσεις που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή υπολογιστών, αυτοκινήτων κ.ο.κ. Θεωρώ ότι η Ελλάδα πιο πολύ μπορεί να υποφέρει από τέτοιες ελλείψεις. Παρά ή να είναι πολύ πιο ακριβό, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο να κάνει πολύ, πολύ πιο καιρό να έρθει, παρά στα γεωργικά προϊόντα τα οποία κατά βάση παράγονται στην Ελλάδα. Επιστρέφω λοιπόν στο κυρίαρχο και φαντάζομαι ότι, ότι είστε ένας. Έχω παρακολουθήσει το σκεπτικό σας από τους θειασότες αυτής της άποψης, ότι η χώρα μπορούσε πριν μερικά χρόνια. Και κύριε Πρίτανη, με συγχωρείτε, οι περισσότεροι από χωριά καταγόμαστε, για να μην γελιόμαστε. Είχε μία αυτάρκεια διατροφική. Ξαφνικά το ρίξε, κατά μείζωνα λόγο, με πολλές εξηγήσεις, πολλές μας δώσατε κι εσείς, σε μία αθρώα εισαγωγή προϊόντων. Αυτό που μπορούσε πολύ εύκολα να τα βρει ως ελληνικά προϊόντα. Εδώ πιστεύετε ότι είναι τελικά το κλειδί? Γιατί κοιτάξτε, εισαγωγές εναλλακτικά μπορεί να βρεις ως χώρα σε άλλες αγορές κάποια στιγμή. Πανάκριβα θα είναι όμως και δεν θα σου αντιμετωπίζουν χρόνια το πρόβλημα. Ποια είναι η εθνική στρατηγική, επιμένω, που κατά τη γνώμη σας φαντάζομαι δεν μπορεί να είναι 100 άξονας, αλλά πού θα έπρεπε να επικεντρωθούν, γιατί το πολιτικό σύστημα σε κάθε προεκλογική περίοδο θυμάται το στρατηγικό στόχο που λέγεται πρωτογενής τομέας και όταν τελειώσουν οι εκλογές, όλοι μα όλοι από εδώ πάνε και άλλοι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ βασικό να δώσουμε βάρος στα προϊόντα αυτά τα οποία παράγονται κυρίως στην Ελλάδα με αυξημένη ποιότητα και είναι προσαρμοσμένα στις δικές μας συνθήκες. Και να μην τα παραμελήσουμε. Δηλαδή, η φέτα που είναι εθνικό προϊόν πρέπει να στηριχθεί. Είχαμε παλιά τα καπνά, καλά. Τα καπνά υποχώρησαν για άλλους λόγους βέβαια. Και υπάρχει και η Παπαστράτσο που έκανε πολύ καλή δουλειά, ίσως και ως μέλος της Φιλιπ Μόρις με αυτό το καινούριο το τσιγάρο, το ICOS. Ζάχαρη. Έχουμε την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης που υπάρχει ακόμα, την αφήσαμε και παρέπεσε. Δηλαδή, εθνικά προϊόντα σημαντικά που τα αφήσαμε. Βιοκαλλιέργειες. Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλητής σε βιοκαλλιέργειες. Και όμως οι εταιρείες οι οποίες παρήγαγαν όλες είχαν προβλήματα οικονομικά. Με αποτέλεσμα τώρα έχουν εξαγοραστεί, να έχουν συνενωθεί βέβαια σε νέους κλάδους για να αποκτήσουν και αυτές κάποια κλίμακα. Άρα, εδώ θα πρέπει να στηρίξουμε πρώτον τα προϊόντα μας. Και σας το λέω ειλικρινά, από τη μια χαίρομαι ερευνητικά, αν θέλετε, επιστημονικά, και από την άλλη εκνευρίζομαι πρακτικά όταν βλέπω ότι ξέρω εγώ μέλλον για την παραγωγή να κάνουμε υποφάες ή να κάνουμε γκότσιμπέρι. Καλό είναι να υπάρχουν κάποια παραγωγή που να ασχολούνται με αυτά τα είδη. Η Ελλάδα μπορεί να τα φιλοξενήσει οικοκλιματικά, αλλά δεν είναι αυτά τα ελληνικά προϊόντα που μας ενδιαφέρουν. Τα ελληνικά προϊόντα είναι όλα τα άλλα, τα βασικά προϊόντα διατροφής. Είναι πολύ σημαντικό επομένως να δώσουμε βάρος στην ελιά. Είναι απαράδεκτο να φεύγει, και είναι νόμιμο αυτό, χήμα ελληνικό λάδι να πηγαίνει στην Ιταλία και από εκεί να επανεξάγεται με διπλάσια ή τριπλάσια τιμή από ό,τι έχει στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να στηρίξουμε και αυτό που λέμε brand name, έτσι, την επωνυμία την ελληνική στα προϊόντα μας, που ο κόσμος να αναγνωρίζει και διεθνώς, και πρέπει να γίνει και καλύτερη οργάνωση και διοίκηση όλης αυτής της παραγωγής της διάθεσης. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο του επαγγελματισμού που να μας διευκολύνει να το κάνουμε αυτό. Τι χρειάζεται? Πρώτον, να συνενωθούν οι αγρότες σε συνεταιριστικές δομές, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς κ.ο.κ. Είναι σημαντικό. Και οι συνεταιρισμοί, που νομίζω ότι πλέον να αλλάξουν νοοτροπία πάρα πολύ, να δουλεύουν σαν εταιρείες επαγγελματικά και θα μειώσουν τα κόστη τους και θα υιοθετήσουν τις καινοτομίες και η παρουσία τους στις αγορές εγχώριες και διεθνείς θα είναι πολύ καλύτερη. Άρα όλα αυτά είναι σημαντικά και είναι μονόδρομος. Αν δεν τα κάνουμε, σε 10 χρόνια, αν ξαναμιλήσουμε, θα λέμε πού είναι τα ελληνικά προϊόντα, γιατί αγοράζουμε και οτιδήποτε, ας πούμε, από το εξωτερικό. Έτσι. Παίζει ρόλο
το κίνητρο για τον νέο αγρότη και για τον εργάτη γης? Ναι, αυτό που θίγεται είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες βέβαια, έχουν τεράστια έλλειψη σε εργάτες γης. Οι εργάτες γης είναι απαραίτητοι για τη συγκομιδή για πολλές εργασίες. Θέλω να διευθυνήσω εξ αρχής, το αγροτικό επάγγελμα, αν και είναι σκληρό, δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, με την τζάμπα, άλλος κάτω τον ήλιο και τη βροχή. Οι αγρότες σήμερα είναι χειριστές πανάκριβων μηχανημάτων αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Θέλω να σας πω ότι στο κουβούκλι ενός ραντιστικού τρακτέρ, το εσωτερική ατμόσφαιρα είναι καθαρότερη από ότι είναι η ατμόσφαιρα σε ένα χειρουργείο. Γιατί έχει φίλτρα τα οποία αφαιρούν κάθε ίχνος φυτοφάρμακου του καθεξής. Ο αγρότης σήμερα πάει με δορυφορικά σήματα, με το τάμπλετ, με drone και το καθεξής. Έτσι γίνεται η δουλειά. Είναι υψηλής τεχνολογίας ο αγροτικός χώρος. Παρ' όλα αυτά δεν βρίσκουμε εργαζόμενους στα χωράφια, που μπορεί να είναι μια προσωρινή απασχόληση, αλλά είναι καλά αμοιβόμενη. Επίσημα, επειδή και εμείς έχουμε εταιρεία αξιοποίηση στο Πανεπιστήμιο, η οποία απασχολεί σε μπέλια, σε βαμβάκια, έχουμε δικές μας εκτάσεις, κοντά στα 1500 στρέμματα στο γεωπονικό, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Και άρα μιλάμε και ως αγρότες, έχουμε και αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή, γνωρίζουμε στην πράξη την γεωρική πρακτική. Ξέρετε, ένας αγρότης, ένας εργάτης, συγγνώμη, αγροτικής γης σήμερα, παίρνει ένα ημερομίσθιο γύρω στα 38-40 ευρώ. Με όλες τις ασφαλιστικές συνταξιοδοτικές εισφορές καλυμμένες. Είναι ένα πολύ καλό ημερομίσθιο. Είναι ημερομίσθιο επίκουρου καθηγητή πανεπιστημίου. Άρα δεν υπάρχει κίνητρο οικονομικό που να μην θέλει να το καλύψει. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με υπολογισμούς, έχει ανάγκη από περισσότερους από 140.000 το χρόνο εργάτες γης. Οι οποίοι δεν καλύπτουν με κανένα τρόπο με τις προσκλήσεις που καλώς γίνονται και καλά κάνει το Υπουργείο και τις κάνει. Από άλλες χώρες, πρόσφατα υπογράφηκε κάποια συμφωνία με τον Μπαγκλαντές, ετοιμάζεται κάποια με τον Πακιστάν. Αλλά δεν θα καλύψουν παρά ένα ελάχιστο ποσοστό των αναγκών. Ας γυρίσει λοιπόν ο κόσμος που έχουμε τεράστιους δείχτες ανεργίας, κυρίως στους νέους ανθρώπους, σαν προσωρινή δουλειά. Να γυρίσει και να δει λίγο τον αγροτικό κόσμο, να ζει στη φύση, να κάνει εργασίες, να βγάλει και ένα καλό μισθό. Και αν το αγαπήσει, μπορεί και να μείνει μετά. Έτσι, είναι ένα κάλεσμα το οποίο μου δίνει τη ευκαιρία, σας ευχαριστώ αυτό, γι' αυτό μέσω στην εκπομπή σας να το κάνω. Και πραγματικά θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τη γη και να μην τη φοβόμαστε. Νέοι επαγγελματίες αγρότες. Νέοι επαγγελματίες αγρότες είναι το πιο σημαντικό, διότι έχουμε, όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ένα εξαιρετικά γερασμένο αγροτικό πληθυσμό. Πρέπει όμως να υπάρχουν και κίνητρα. Στις προσκλήσεις που κάνει το Υπουργείο, όχι τώρα και επί προηγούμενης κυβέρνησης και διαχρονικά, για τους νέους αγρότες έχουμε πολύ λίγη συμμετοχή. Ίσως πρέπει να αυξηθούν τα κίνητρα. Δεν το ξέρω αυτό. Τι να σας πω. Είναι ένα σύμπλοκο θέμα. Ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη αγροτικής γης για μένα. Άρα εδώ ξανά το θέμα της παροχής γης είναι σημαντικό. Οι επιδοτήσεις που δίνουν στους νέους αγρότες δεν είναι ασήμαντες. Θα έλεγα ότι είναι καλές. Άρα δεν είναι τόσο πολύ το οικονομικό θέμα όσο η έλλειψη γης, η έλλειψη γνώσης, η έλλειψη καθοδήγησης με τι θα ασχοληθεί, γιατί πλέον ο αγρότης πρέπει να κάνει business plan. Έτσι δεν είναι αστείο. Δεν πας να καλλιεργήσεις στην πλάκα. Στην πλάκα μπορεί να το κάνετε εσείς και εγώ μόνο για τον ποστάρι μας. Για να κάνεις μια επίσημη οικονομική δραστηριότητα πρέπει να έχεις όλα αυτά τα δεδομένα. Κλείνοντας, κύριε Πρίτανη, αυτή την εξαιρετική για μας διαφωτιστική συνομιλία μαζί σας, θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας και με την κατάσταση του πολέμου, γιατί καλά το είπατε, προϋπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα που οδηγούν σε επισιτιστικές και εφοδιαστικές κρίσεις. Αν κάτι ήρθε μπροστά στην επιφάνεια που κατά τη γνώμη σας θα ίσχυε και το ερητό «στερνή μου γνώση να είχα πρώτα», και ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος κατά τη γνώμη σας να εξελιχθεί σε επισιτιστική κρίση για τις οικογένειες που επίσης ζουν μέσα σε συνθήκες οικονομικής στενότητας, είναι τι? Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα αυτή τη στιγμή, το άνσο, το αμεσότερο πρόβλημα. Να υπάρξει ένας πανικός και ξαφνικά να αρχίσουν να στερεύουν αυτό που λέτε, να διάσουν τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Ή να δούμε φαινόμενα στροκέρδια που μια οικογένεια που τη βγάζει με 400 ευρώ το μήνα μην μπορεί πραγματικά να πάρει τα χρεώδη. Εκεί θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να υπάρξει άμεση κρατική παρέμβαση σε όλους τους εμπόρους, σε όλη την εμπορική αλυσίδα, να μην στερεύσουν τα αποθέματα από πλευρά των τελικών πολιτών, δηλαδή σούπερ μάρκετ και το καθεξής. Θα πρέπει εκεί πέρα να γίνει. Εγώ δεν πιστεύω και πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ρεαλιστικός λόγος να γίνει αυτό το πράγμα. Σε ορισμένα είδη, ναι. Ακόμη και για το ηλιέλαιο, μπορεί να το δούμε. Για παράδειγμα, το ηλιέλαιο, έτσι που το πάρουμε και πούμε το ηλιέλαιο. Στο 90% των προϊόντων που παράγονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει απόλυτη υπάρκεια. Δηλαδή, πραγματικά θεωρώ ότι θα είναι τελείως παράλογο το να αρχίσουμε να βλέπουμε άδεια τα ράφια. Ίσως, συγγνώμη που το λέω αυτό, ίσως θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε το μοντέλο και άλλων χωρών και να αρχίσουμε να ψώνουμε και εμείς κάποιους προστατευτικούς φραγμούς. Γιατί κακά τα ψέματα και εμείς να φροντίσουμε τον πληθυσμό μας.
στους συμπολίτες μας. Έχετε δίκιο. Και κάτι για το ζωικό κεφάλαιο με ρωτούν πάρα πολλοί ακροατές. Δηλαδή κινδυνεύουμε αν συνεχίσουμε σε αυτή τη ροή, κύριε Κίτζιο, να στοιχίζει το κοτόπουλο όπως το μοσχάρι, ρωτάνε πολλοί. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω και ζητώ συγγνώμη στους ακροατές σας, γιατί δεν είμαι αρμόδιος. Έχω συναδέλφους και ευχαρίστω να σας ρωτήσω και αν θέλετε και να σας τη δώσω την πληροφορία κάποια στιγμή και να τη μεταφέρετε σε κάποια εκπομπή σας. Νομίζω τόσο ακραίο όχι, γιατί την πτηνοτροφία είναι πιο καλά οργανωμένη και σε καμία περίπτωση αν κοτόπουλο δεν φτάσουν στο μοσχάρι. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το κόστος. Το ότι έχει προβλήματα στη ζωική παραγωγή έχει, αλλά νομίζω τόσο πολύ όχι. Κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, με αυτό κλείνουμε. Τι αναδεικνύει αυτή η κατάσταση, τι μας φέρνει μπροστά? Αυτή η κατάσταση αναδεικνύει ότι πρώτον πρέπει να φροντίσουμε καλύτερα τη γεωργική παραγωγή. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε εθνικό επίπεδο να δημιουργήσουμε εθνικά αποθέματα. Και ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε και λίγο συνήθειες. Εγώ το πιστεύω αυτό, όπως τις αλλάξαμε και με τον κορονοϊό πολλές συνήθειες. Ξέρετε, επειδή έχω και μια αλφα ηλικία, έχω ζήσει την εποχή που πήγαινε σε ένα φούρνο με τις τρίσεις του ψωμιού, πήγαινε σε ένα σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θέλω να γυρίσουμε εκεί σε καμία περίπτωση. Η ανθρωπότητα πάει μπροστά. Και η καταναλωτική κοινωνία επίση πάει μπροστά και καλό είναι αυτό, να έχουμε επιλογές. Αλλά ας μην θέλουμε κάθε μέρα να τρώμε κρέας, ας μην θέλουμε κάθε μέρα να παίρνουμε το ακριβό τυρί από την, ας πούμε, το χοιρινό για παράδειγμα, μια και το ανέφερα με το κρέας. Ξέρετε, είμαστε εξαρτώμενοι από τις αγωγές από την Ολλανδία γύρω στο 90%. Εισάγουμε 7 δισεκατομμύρια χοιρινό κρέας. 7 δισεκατομμύρια, ένα τεράστιο ποσό. Ας αλλάξουμε κι εμείς λίγο τις διατροφικές συνήθειες και ας δώσουμε βάρος στα ελληνικά προϊόντα. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι λίγο ακριβότερα εντός λογικών πλαισίων. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να δώσουμε κάτι και ασφαλώς σε πολλά είμαστε πολύ φθηνότεροι. Έτσι, τα κυπευτικά και τα ισοπόρες, μήλα δηλαδή, φρούτα γενικά, είναι πολύ φθηνότερα από το εξωτερικό. Άρα, ας αποκτήσουμε πίστη στην παραγωγική μας δυνατότητα, ας προτιμήσουμε λίγο τα δικά μας προϊόντα και ας στραφούμε και ως καταναλωτές, έτσι ας δούμε και μια τέτοια νέα αντίληψη. Τώρα, εδώ βάζω στην εξίσωση και το καταναλωτή που δεν τον είχαμε αναφέρει πριν. Είναι σημαντικό όμως. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μου γεννήσατε βέβαια ένα υποερώτημα. Πόσο γρήγορα θα μπορούσε η χώρα να είναι κλειδωμένη σε επίπεδο αποθεμάτων? Θεωρώ ότι εάν γίνει ο στρατηγικός σχεδιασμός μέσα εντός των προσεχών μηνών, ας πούμε 3-4 μηνών, τα αποθέματα θα μπορούσαν να κτιστούν αρκετά καλά μέσα σε μια διετία το πολύ, το αργότερο. Επαρκεί όμως πλήρη αποθέματα, έτσι μιλάμε για πλήρη αποθέματα. Σπύρος Κίτζιος, πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, θέλω να τον ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.